Πάμε τώρα στην πάντα ευτράπελη, ακίνητη και αιώνια teenager Μαρία Ιωαννίδου, την οποία συνάντησε η παλιά δόξα του θεάτρου Καλούτα, Χριστιάνα Κοχλετζή. Και πίστεψέ με, λατρεμένοι μου, είχαν πολλά να πούν. Η Μαρία Ιωαννίδου δεν διστάζει να κάνει την αυτοκριτική της. Εμπιστεύομαι ανθρώπους, ναι. Είμαι καλόπιστη, έχω την αξία της φιλίας, τη θεωρώ, την έχω σε πολύ ψηλό επίπεδο εγώ, γιατί είμαστε φίλες. Και τελικά, εν ονόματι όλων αυτών και εν ονόματι της τέχνης τελικά, πρέπει να μου αναγνωριστεί όλο αυτό, η Μαρία καταστράφηκε. Η δημοφιλής ηθοποιός και χορογράφος ανοίγει ξανά τη σχολή της και φυσικά πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Ανοίγω το άλλο σπίτι μου, το σπίτι της τέχνης, το σπίτι του χορού. Με ρίσκο, με φόβο, με οδύνη. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν οι γονείς, οι μαθητριές μου που λατρεύουν το χώρο, που εκεί, μέσα από εκεί βγαίνουν χορεύτες, βγαίνουν δασκάλες χορού, βγαίνουν καλλιτέχνες. Η ίδια πλέκει το εγκόμιο του συντρόφου της, που τη στηρίζει ψυχήτε και σώματι. Έχετε όμως την τύχη να έχετε δίπλα σας ένα σύντροφο που σας αγαπάει σημαντικό. Πολύ. Εάν δεν είχα τον Δημήτρη, θα είχα πεθάνει. Νομίζω ότι μου τον έστειλε ο Φρέντι. Έτσι νομίζω. Διότι τραβήξαμε και τραβάμε πάρα πολλά και συμβάλλει ο Δημήτρης τρομερά στα πάντα. Πού θα τη δούμε φέτος? Είμαι στο θέατρο Λίχνος, Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, στο Γκάζι, με το έργο Delete. Delete είναι επιτυχία, παίζεται 2 χρόνια.